Τι λέτε, κυρία Κανέλη, είναι βέβαιο ότι είμαστε σε πολύ, το λένε όλοι πια, οι αναλυτές του, είμαστε σε πολύ πιο δύσκολη φάση. Τι κάνουμε τώρα? Είμαστε σε πιο δύσκολη φάση και το ζητούμενο είναι αν είμαστε σε θέση να συνειδητοποιήσουμε ως λαός, συνολικά το λέω, με λαός βάλτε τους πάντες μέσα και το εννοώ, σε ποιο βαθμό εγρήγορσης πρέπει να είμαστε και προς τα πού πάνε τα πράγματα. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις ένα λαό έτοιμο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και έχει περάσει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα πάρα πολύς χρόνος για να μην είμαστε έτοιμοι. Μόνο και αν άκουγε κάποιος από τι κινδύνεψε η δημοκρατία από τους συνηγόρους της Χρυσής Αυγής, οι οποίες παίξανε, τι ξαναπαίξανε, τι ξαναπαίξανε, τι ξαναπαίξανε, βλέπετε ότι η αντίληψη για το τι έχουμε να υπερασπιστούμε είναι ένα πράγμα το οποίο παίζεται σε ένα παζάρι πολύ πιο μικροπολιτικό, πολύ πιο στενό και θα σας έλεγα εμπορίς και σχεδόν χυδαίο μέσα στον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή, αν ρίξουμε μια ματιά, είμαστε μια χώρα η οποία έχει παλέψει με έννοιες όπως η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Περάσαν 45 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε στους κόλπους της, διχασμένη με στρατεύματα κατοχής, μια χώρα. Ποια δίκαιη, ποια βιώσιμη, ποια λύση, ποιο Κυπριακό. Εσείς συμφωνείτε, κυρία Κανέλη, με αυτό μιλήσαμε που είπε ο καθηγητής? Μιλήσαμε για αποστάσεις. Μισό λεπτό, γιατί ένα σκεπτικό. Ναι. Συμφωνώ εμέσως από άλλη πολιτική σκοπιά στο ότι δεν έχουν γίνει αυτά που όφυλαν να γίνουν. Και αυτά που όφυλαν να γίνουν ήταν να απεμπλακούμε από το παιχνίδι των συμφερόντων που παίζεται αυτή τη στιγμή μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός να εφησυχάζει. Το είπαμε. Προσπαθούσα από χθες να πω. Δεν ξέρω, το σέλτε ήταν στο ριζοσπάστη. Δεν ξέρω αν το είδατε. Αυτό γιατί με το πάταγο. Λέτε. Τι σημαίνει αυτό που λέτε? Δηλαδή πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Με πάταγο καταρρεύσει. Ακούστε με. Με πάταγο έχει καταρρεύσει η αντίληψη ότι θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να μας σώσουν. Πώς να σας δώσω να το καταλάβετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτά που έγιναν σε επίπεδο τοποθετήσεων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ δεν είναι σημαντικά? Γιατί μας λέει και ο κύριος Συρίγος ότι αυτά τον έχουν προβληματίσει τον Ερντογάν. Κύριε οικονόμου, θα είμαι πολύ απλή. Είναι σημαντικά αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των Αμερικάνικων εκλογών. Οι δηλώσεις γίνονται μέσα στο πλαίσιο των Αμερικάνικων εκλογών. Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων γίνονται μέσα στα συμφέροντά τους. Αυτοί πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανοίγουν μέτωπα οι Τούρκοι και στην Αλβανία, άνοιξαν στον Κάφκασο. Θα αρχίσουμε σε λίγο να μιλάμε για μεγάλες Αλβανίες από το βορρά. Βλέπουμε τι έγινε με τη Λιβύη και το σύμφωνο. Βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν με τζιχαντιστές κουβαλώντας τους στην άλλη άκρη του κόσμου. Βλέπουμε ενεργοποιήσεις ξαφνικά των S-400. Θυμηθείτε ότι μιλάτε σε ένα λαό ο οποίος κουβαλούσε τους S-300 από νήσου εις νήσων. Μα τώρα, κυρία Κανέλη, με συγχωρείτε. Αν παραδεχόμαστε εδώ όλοι και κυρίως οι πιο ειδικοί, όπως είναι ο κύριος Συρίγος και εσείς φυσικά, και ο Μανώλης που τα ξέρει σε επίπεδο ρεπορτάζ, ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Σκεφτείτε να μην ήμασταν σε αυτούς τους οργανισμούς που λέτε. Θα ήμασταν φίλος στον άνεμο. Όχι. Αυτή είναι και η παγίδα στην οποία βάζετε τον ελληνικό λαό. Τι σημαίνει είμαστε σε δύσκολη φάση και είμαστε σε εγρήγορση? Σημαίνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι στηριγμένες με όλους τους τρόπους. Να το δούμε όμως. Όχι με τις, για τις ανάγκες των σχηματισμών, όχι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, αλλά για τις ανάγκες της υπεράσπισης της πατρίδας και των συνόρων της. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός είναι θωρακισμένος για το τι του ετοιμάζουνε. Λαός που δεν ξέρει την αλήθεια και ξέρει απλώς τα παραμύθια που πολλούνται από τα διάφορα συμφέροντα, δεν είναι προετοιμασμένος. Εσείς πιστεύετε ότι ετοιμάζει ένα θερμό επεισόδιο, κυρία Κανέλη, ο Ερντογάν? Αγωνιστικός, ελεύθερος και γενναίος. Λέτε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμαστεί. Εσείς πιστεύετε ότι η επιδίωξη του Τούρκου Προέδρου εδώ που είμαστε είναι το να προκαλέσει επεισόδιο? Ναι, είναι επιδίωξη σαφής να προξενήσει επεισόδιο. Και να προξενήσει και βλάβη. Και να υπερασπιστεί αυτά που εκείνος θεωρεί ότι είναι επαρκή η κυβερνώσα τάξη στην Τουρκία για τα δικά της συμφέροντα. Είμαστε μια χώρα που έχει περάσει από τη διπλωματία του Μπακλαβά, από τη διπλωματία της Κουμπαριάς, από τη διπλωματία των σεισμών, από τη διπλωματία των χρηματιστηρίων. Προσέξτε, δεν μπορεί αυτό το άλλο το πράγμα να συνεχιστεί στον 21ο αιώνα. Δεν μπορεί να συζητάμε, δεν συνορεύουμε με μια χώρα που έχει τουλίπες όπως η Ολλανδία με τη Γερμανία. Είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο.
και πρέπει να αποφασίσουμε εάν μας ανήκει. Και το εάν μας ανήκει και τον υπερασπιστούμε είναι υπόθεση του ελληνικού λαού. Είναι υπόθεση, δεν είναι μια τάξη υπόθεση. Είναι υπόθεση του λαού. Πάμε, κύριε Κουστίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξεχνάτε κάθε φορά, αν είναι δυνατόν στις αναλύσεις σας, να θυμίζετε στους Έλληνες ότι με συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχουμε ανταλλαγή προσφύγων με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα με ανταλλαγή χρημάτων, με καταβολή χρημάτων. Πάρε λεφτά για να κρατήσεις, πάρε λεφτά για να μην μετακινήσεις, πάρε λεφτά για να φυλακίσεις. Να ρωτήσουμε δηλαδή, λίγο. Στα μέτωπα που ανοίχτηκαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει ο κύριος Κωστίδης, έχει παίξει το παιχνίδι που επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει κυριολεκτικά τον ταβατζή των προσφύγων. Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω αυτό. Μάλιστα. Μανώλη, ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ σου για να... Κύριε Συρίγο, περίπτωση... Μάλιστα. Αν θα θέλατε για να ζωντανέψει και λίγο η συζήτηση, παρότι είμαστε στα καρεδάκια, για να απευθυνθώ και στον κύριο Συρίγο. Αυτή τη στιγμή η πτώση του Ερντογάν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να πει στους Έλληνες τι καλά που θα είναι. Η διάδοχη κατάσταση στην Τουρκία, η κεντρική πολιτική της αστικής τουρκικής τάξης με τα βαθέως κράτους, οποιοδήποτε και να ηγείται, υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την Ελλάδα. Ενώ μπορεί να είναι χειρότερη, δηλαδή λέτε, η διάδοχη κατάσταση. Χειρότερη, μάλιστα. Η ίδια και χειρότερη. Θέλω να πω ότι δεν αλλάζει η κυρία... πολιτική στην Τουρκία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις διεκδικήσεις επί των πλουτοπαραγωγικών πηγών, αν αλλάξει ο Ερντογάν, είναι το κρατούμενο. Και δεύτερο, θα συμφωνήσω απολύτως ότι ο τουρκικός λαός, που δεν ρωτήθηκε ποτέ και που δεν τον ακούμε ποτέ, δεν θέλει πόλεμο αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα. Να ζήσει και να φάει ένα κομμάτι ψωμί καλύτερο θέλει, όπως όλοι οι λαοί του κόσμου. Mm-hmm. Αυτό πρέπει κάπως να μπάσουμε στη συζήτηση για να έχουμε και συμμάχους εκεί που δεν τους περιμένει κανένας. Όχι στις Βρυξέλλες και στη Βάσινγκτον. Αλλά σε μια δίπλα μας που μπορεί να μην θέλει καθόλου να παίζει. Μάλιστα, μένουμε όπως είμαστε. Λυπάμαι γιατί άκουσα μια αλήθεια η οποία όμως σταμάτησε σε ένα σημείο. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό το λεπτό γιατί θα συμφωνήσει μαζί μου και ο κύριος Συρίγος. Μπορεί να σταματήσει κάποιος έναν που μοιάζει με τον Χίτλερ και είπατε είναι η Ευρώπη. Κύριε Συρίγο, χρειάστηκαν εκατομμύρια νεκροί για να σταματηθεί ο Χίτλερ. Άρα χρειάστηκε και μια Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Χρειάστηκε οπωσδήποτε μια Σοβιετική Ένωση. Χρειάστηκαν 20 εκατομμύρια νεκροί. Χρειάστηκε μια διαφορετική ισορροπία στον κόσμο, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Δείτε στη θέση των συμμάχων τότε της Ευρώπης ποιος είναι σήμερα σύμμαχος, για ποιο λόγο, πού πηγαίνουν οι πύραυλοι και πού πηγαίνουν τα όπλα. Λύσαμε εδώ, από κυρία την Κανέλη, ώρα που την ιστορία τη φέραμε στο ιδέο επίπεδο της εξίσωσης των δύο άκρων, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Μάλιστα. Κάτι που γεννήθηκε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και είναι ο ναζισμός και επεκτείνεται και εκτός αυτής. Σας ευχαριστούμε σας.